Σήμερα δίδονται σε περίπου 3.800 δικαιώχους χρήματα που αφορούν τα 5.34 μηνός ε, Αυγούστου και Ιουλίου Μάλιστα. και αφορούν αναστολές συμβάσεων εργασίας και επίσης ε, ε, το πρόγραμμα συνεργασία. Μισό λεπτό. Είναι κρεμότητα αυτό. Γιατί Έτσι, λέει σήμερα, αύριο Παρασκευή. Σήμερα, αύριο είναι άλλη, άλλη ομάδα. 29.000 αύριο. Θα λάβουν την αποζημίωση το 534 και αφορά αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Αυτή που κάνανε μονομερεί υπεύθυνε δηλώσει, οι οποίοι δεν εργάστηκαν φέτο, εργάζονταν πέρυσι όπω θυμόμαστε και ήταν κυρίω στον ξενοδοχειακό χώρο ή στον τουριστικά καταλήμματα και σε τουριστικά λεωφορεία. Που είχε Αυτ... παραλύσει όλου αυτού του μήνε. Ακριβώ. Αύριο αυτοί οι 29.000 θα πάρουν τα χρήματα Ωραία. αυτά. Επαναλαμβάνω, σήμερα όμω 3.800 περίπου δικαιούχοι, οι οποίοι είναι από αναστολή. την αποζημίωση του Αυγούστου. του Αυγούστου και του Ιουλίου κάποιοι εξ και προσέξτε, μόλις ολοκληρώσουμε αυτή την κάρτα εδώ, θα σας πω τη μεγάλη κομπίνα που υπάρχει και που πρέπει το Υπουργείο να κοιτάξει. Και θα σα πω τι εννοώ. Ποια είναι η κομπίνα. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο αν μπορούμε αυτή την κάρτα. Και θα σας ναι, πω ποια ναι. είναι η κομπίνα. Είναι μεγάλο το θέμα, παιδιά. Νομίζω το, το βάζουμε στο τραπέζι και νομίζω θα δείτε ότι έχει... Έλα, πάμε. δώστε την επόμενη. Συνεχίσουμε πάμε. Συνεχίσουμε στην επόμενη κάρτα η οποία λέμε το εξή, ότι σήμερα λύγει η προθεσμία για όσου εργάζονται στον πολιτισμό. Θυμάστε, τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει η ιστοσελίδα που πρέπει μέσω του gov.gr να υποβάλουν τι υπεύθυνε δηλώσει του. Και επίση να πούμε ότι μέχρι 31 Δεκάτου οι δηλώσει των επιχειρήσεων για του μήνε Σεπτέμβριο και Αύγουστο. Κρατάμε την κάρτα και λέω το εξή. Στο πρόγραμμα συνεργασία, αλλά κυρίω στο πρόγραμμα με τι αναστολέ των συμβάσεων εργασία, όλε αυτέ οι δηλώσει γίνονται εκ των υστέρων. Ναι. Δηλαδή, εργάζομαι, μάλλον Πάβομαι, ουσιαστικά είμαι σε αναστολή τον μήνα Αύγουστο. Έρχεται Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο με τι παρατάσει που δίνει το Υπουργείο Εργασία και δηλώνει η επιχείρηση. Τον... ότι τον Αύγουστο σε ίσχυε θέση. Σε αναστολή. Τι συμβαίνει, ποια είναι η μεγάλη ιστορία. Η μεγάλη ιστορία είναι πολλές πολλέ επιχειρήσει εκμεταλλεύονται ακριβώ αυτό το γεγονό. Εργάζονται κανονικά, κυρίω στον επισυτισμό, υπάλληλοι του μήνε που συζητάμε, τον προηγούμενο μήνα πληρώνεται από την επιχείρηση και η συμφωνία είναι ότι θα σε δηλώσω με αναστολή και θα μου φέρει τα 5-34 σε μένα. Αυτό είναι το μεγάλο, Τι λες τώρα. το μεγάλο κόρπου, βέβαια. Ε, υπάρχουν αρκετέ καταγγελίε, φτάσανε και στο τηλεφωνικό κέντρο του Όπεν αυτέ οι καταγγελίε, το λέμε δημόσια. Ε, είναι σημαντικό το Υπουργείο. Δεν μπορεί... προσέξτε, όταν θα πάει το ΣΕΠΕ να κάνει έλεγχο τον Αύγουστο, ναι. θα σε δύο εργαζόμενο. Μάλιστα. Δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει ότι θα μπει σε αναστολή, αφού η αναστολή θα δηλθεί... Εκ των υστέρων. Ε, εκ των, υστέρων. Άρα, εκ των υστέρων, λοιπόν, θα πάει αυτό και θα πει ότι τον είχα σε αναστολή. Ναι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη τρύπα του συστήματο. Τη ναι. βάζουμε στο τραπέζι. Ο κύριο Βρούτση είδε ότι μα ακούει και μα παρακολουθεί. Καλό είναι να δώσει και μια. Ε, Πώ να το πω. Να, να βρει έναν τρόπο αυτό να το, ε, mm -hmm. να το μπαλώσουν το, 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 το σύστημα. Να αυτό το αντιμετωπίσουν. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια τα οποία χάνονται από ε, το, την ιστορία Μάλι. αυτή.